ζυγαριά, έχω μάθει ότι εσύ έχεις πρόβλημα με το ρύζι. Μη φάω περισσότερο και μετά από τα κόπ. Άμα θέλετε μπορούμε να βάλουμε μέλι. Μέλι. Στα μακαρόνια πάει το μέλι, για να γίνουν μακάρονα στο ρύζι. Ριζόμελο. Βάλε λίγο σιγολέτα, θα κάνουμε κράνς. Ρίζω, βάλω ριζόμελο. Αυτό το τίποτα φοβάμαι με το ρύζι. Λοιπόν, για δες ρε. Όχι, φίλε, δεν αρακάτε. Μεταξύ σε εσένα και στο ρύζι δεν μπαίνω, φίλε, παίζει τάκος. Φέρω όποιο θες. Φέρε το πιο λίγο, να είμαι σίγουρος. Εγώ να φάω ή θα αποτριχίσω. Φέρε και το δικό σου να κάνω μια κουταλιά, θα σε το δοκίσω. Πάρ' το περισσότερο. Στείλε, όχι το περισσότερο. Να πω κάτι, δεν έχει ούτε αλάτι ούτε λάδι. Ωραία, τι το φέρες. Τι το φέρες. Να το φτιάξω εγώ. Βέβαια ρε φίλε, τι κάνεις. Μισές δουλειές. Αυτοσαρκασμός, χαβαλές, από τον Κωνσταντίνο επιτρέπεται. Έτσι είναι σαν χαρακτήρας. Και αυτό είναι που τον κάνει και αυθεντικό για μένα. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Και χαίρομαι γιατί πια έχει αλλάξει τελείως η φάση, ακόμα και στα πρόσωπα και της αποστολίας. Τη βλέπω ότι έχει ηρεμήσει πάρα πολύ, χαμογελάει. Και εγώ έχω ηρεμήσει και θέλω όσο γίνεται περισσότερο να είμαι κοντά στα παιδιά, να υπάρχει χαβαλές. Μετά δεν μου λέτε πώς τον έχετε βάλει τα πλένη και όλα αυτά λεπτά. Όχι. Α, έχεις ψαρώσει. Εγώ. Από τότε που σε άφησα.